Στην τελική ευθεία έχει τεθεί το ζήτημα τη καρατόμηση του Δημάρχου Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν, ο οποίο προχώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ένα κρεσέντο παράνομων ενεργειών, εξαπολύοντα με τοπική επίθεση στα στελέχη και του εργαζόμενου τη Δημοτική Αρχή, με την ιδεολογία ότι είναι γκουλενιστέ. Οι εξωφρενικέ αποφάσει του Δημάρχου Ιάσμου προκάλεσαν την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορύδη, ο οποίο ανέθεσε στο Γενικό Γραμματέα τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Τράκη, Ιωάννη Σάβα, να διερευνήσει τυχόν έκνομε ενέργειε από την πλευρά του Δημάρχου. ¡Oh! Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται στο ρεπορτάζ του, το πρώτο θέμα, η αιτιολογημένη έκθεση που συνέταξε ο κύριο Σάβα συνιστά καταπέλτη κατά του Δημάρχου, καθώ διαπιστώνεται σωρία παράνομων ενεργειών που αιτιολογούν στο ακέραιο την πάυση από τα καθήκοντά του. Συγκεκριμένα, ο Ντέρμου Μίν κατατόμησε του αντιδημάρχου του, μεταφέροντα όλε τι αρμοδιότητέ του στο πρόσωπό του, επικαλούμενο λόγου εθνική ασφάλεια και δημόσιου συμφέροντο, φτάνοντα μάλιστα στο σημείο να του αποκαλέσει κιουλινιστέ. Για του ίδιου λόγου απομάκρυνε και του προϊσταμένου. Των υπηρεσιών του Δήμου και προχώρησε στην ανάκληση των συμβάσεων εργασία ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνταν στο Δήμο. Δεν έμεινε όμω μόνο εκεί, αλλά αυθερέτω προχώρησε στη σφράγιση τη ταμιακή υπηρεσία τη τοπική αρχή, μετέφερε υπηρεσίε εκτό τη έδρα του Δήμου Ιάσμου, ανέθεσε παράλληλα καθήκοντα σε υπαλλήλου του, ανακάλεσε αδικαιολογήτω τι κανονικέ άδειε όλων των εργαζομένων και έφτασε στο σημείο να προσβάλλει τη διευθύντρια τη κοινοφελού επιχείρηση εμφανίζοντά την στα μέσα κοινωνική δικτύωση ω μέλο εγκληματική οργάνωση. Προκειμένου ίδια να παραιτηθεί, γεγονό που τελικώ πέτυχε. Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, ξεκίνησε πειθαρχικέ διώξει σε βάρο μονίμων υπαλλήλων του Δήμου, ενώ ευθύνεται και για τη μη εκταμείευση τη πάγια προκαταβολή, αποστερώντα από το Δήμο του ένα σημαντικό κονδύλι. Ενδεικτικό του πλήθου αλλά και του μεγέθου των παρανομιών στι οποίε προχώρησε ο Δημοσιά μου, είναι όπω αναφέρει το πρώτο θέμα.gr, το γεγονό ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση προχώρησε στην αιτιολογημένη η ακύρωση ούτε μία ούτε δύο, αλλά 17 συνολικά αποφάσεών του. Σε κάθε περίπτωση έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της παύσης και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εισαχθεί σχετικό θέμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό συμβούλιο, προκειμένου να διαθετηθεί αυτή η χωρίς προηγούμενο υπόθεση.